Με λίγα λόγια, μετά από 40 χρόνια έπιασαν έναν από τους δύο πιο τρομακτικούς κατά συρροή δολοφόνους της Αμερικής. No big deal. Σήμερα ενδέχεται να είμαι έτσι λίγο πιο συναισθηματική, γιατί αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση με ακούμπησε πολύ για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω καν και δεν μπορώ να πω γιατί. Πρακτικά από άποψη εγκλήματος και φόνων αυτός ο τυπάς είναι as basic as they come. Γι' αυτό και άργησε να βγει αυτό το επεισόδιο, έψαχνα πάρα πολύ αυτή την υπόθεση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρω να γράψω για αυτή την υπόθεση, δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά την νύχτα αφού έψαχνα για αυτή την υπόθεση. Φαίνεται και από τους μαύρους κύκλους που δεν τους σώζει κανένα κονσίλερ. Σε αυτό το μάτι λίγο τα παράτησε, ενώ αυτός αρνείται. Είναι σχεδόν λες και έφαγα μπουκέτο. Ή έφαγα μπουκέτο. Από ό,τι φαίνεται, πέρα από τις μυστηριώδεις μελανιές πάνω στα πόδια, από τότε που ξεκίνησα boxing, υπάρχει και αυτή η απορία στη ζωή μου. Έφαγα μπουκέτο, δεν θυμάμαι. Αλλά η συχνότητα και οι μικρές λεπτομέρειες των πράξεών του είναι που φρικάρουν λίγο. Ουσιαστικά έκανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, αλλά είναι το με ποιο τρόπο το έκανε και πόσο συχνά. Για όσους δεν ξέρετε λοιπόν, ο Golden State Killer, παιδιά μου, είναι ένας κατά συρροή, όπως είπαμε, που ευθύνεται για 12 δολοφονίες, πάνω από 50 βιασμούς και πάνω από 100 ληστείες σπιτιών μεταξύ του 1974 και του 1986. Δρούσαν περίπου την ίδια εποχή με τον Zodiac, οπότε πάρα πολλοί τους μπερδεύουν αυτούς τους δύο, αλλά δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δρούσε στο ηλιόλουστο μέρος που όλοι μας ξέρουμε ως Καλιφόρνια. Εξού και το όνομα Golden State Killer. Το όνομα αυτό είναι πρόσφατο, του το έδωσε η Μισελ Μακνάμαρα, νομίζω. Δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς το επίθετό της, αλλά του το έδωσε ως rebranding, ας πούμε, γιατί προσπαθούσε με το καινούριο όνομα να μάθουν και πολύ περισσότεροι για αυτή την υπόθεση. Τα αρχικά του ονόματα ήταν East Area Rapist ή Original Night Stalker. Όπως είπα λοιπόν, ευθύνεται για περίπου 100 ληστείες σπιτιών, αλλά όλες αυτές τις έκανε στην αρχή της εγκληματικής του καριέρας. Έμπαινε μέσα, τα έκανε πουτάνα, έπαιρνε μερικά πράγματα, συνήθως όχι φοβερής οικονομικής αξίας, και έφευγε. Μετά προχώρησε σε βιασμούς. Αρχικά έκανε επιθέσεις σε μοναχικές γυναίκες που έμεναν μόνες τους, αλλά μία μέρα μία εφημερίδα το έκανε pinpoint αυτό και τόνισε το γεγονός ότι επιτίθεται σε γυναίκες που μένουν μόνες τους. Οπότε ο μαν μας, από ό,τι φαίνεται, το πήρε σαν πρόκληση και άρχισε να επιτίθεται σε ζευγάρια. Η στρατηγική του λοιπόν πάντα ήταν η εξής. Εξέταζε το σπίτι στο οποίο ήταν να επιτεθεί μέρες πριν. Πολλές φορές μάλιστα έκανε διάρρηξη μέρες πριν για να αφήσει σκοινιά ή ό,τι άλλο θεωρούσε ότι μπορεί να χρειαστεί όταν κάνει την επίθεση. Προφανώς τα έκρυβε όλα αυτά κάτω από μαξιλάρια, κάτω από καναπέδες και άφηνε το σπίτι GG για να μην καταλάβουν οι ιδιοκτήτες ότι κάποιος έχει μπει μες στο σπίτι και έχει κρύψει πράγματα με τα οποία μετά θα τους επιτεθεί. Αυτό είναι το δεύτερο, obviously, πολύ κακό με τους δολοφόνους, είναι ότι πολύ συχνά είναι πολύ έξυπνοι. Προφανώς την επίθεσή του την έκανε νύχτα, ξύπναγε το ζευγάρι με έναν φακό που κράταγε στο χέρι, έβαζε τη γυναίκα να δέσει τον άντρα με κορδόνια ή οτιδήποτε, μετά ο ίδιος έδαινε τη γυναίκα και τοποθετούσε πιάτα στην πλάτη του άντρα, λέγοντάς του ότι αν κουνηθεί, αυτός θα ακούσει τα πιάτα να σπάνε και θα σκοτώσει και τους δύο επί τόπου. Έπειτα πήγαινε τη γυναίκα στο διπλανό δωμάτιο και τη βίαζε. Αυτό που έγινε ξεκάθαρο μετά από τις τόσες πολλές επιθέσεις είναι ότι του άρεσε κυρίως ο φόβος που προκαλούσε. Πολλές φορές έμενε στο σπίτι για αρκετή ώρα, έτρωγε στην κουζίνα, βίαζε τη γυναίκα επανειλημμένα για ώρες. Υπήρχαν φορές που επίτηδες σταματούσε να κάνει θόρυβο έτσι ώστε το ζευγάρι να νόμιζε ότι είχε φύγει και να σηκωνόταν. Και εκεί είναι που ξεπηδούσε ξαφνικά και ξεκίνηγε τις απειλές ότι θα τους σκοτώσει. Το πιο νεαρό του θύμα ήταν μια κοπελίτσα 13 χρονών. Είπε ότι θυμόταν από τις εφημερίδες ότι του αρέσει να προκαλεί φόβο, οπότε προσποιήθηκε ότι δεν φοβάται για να μην του δώσει αυτό που αυτός θέλει. Και με αυτή την πληροφορία υπήρξε έτσι μια μικρή σύγκρουση μέσα μου. Ο 22χρονος εαυτός μου, με το αίμα να βράζει, ένιωσε αμέσως τρελή υπερηφάνεια για αυτή την κοπελίτσα 13 χρονών που είχε τόσα κιλά αρχίδια. Αλλά μετά από λίγο λογική μου πλευρά κατέληξε στο ότι ίσως αν η φάση έχει φτάσει σε σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση διαφυγής και ό,τι είναι να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος θα σου κάνει και το ξέρεις, ίσως εκείνη την ώρα πρέπει να του δώσεις απλά αυτό που θέλει και να τον αφήσεις να πάει στο διάολο. Αν ξέρεις ότι θέλει να δει φόβο, δείξ' του ότι φοβάσαι, τουλάχιστον να τελειώσει εκεί. Ποτέ δεν ξέρεις τι τρέλα κουβαλάει ο καθένας. Μπορεί να μην του δείξεις ότι φοβάσαι και αυτός να ψάξει αυτό που θέλει με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και η επαναστάτρια μέσα μου να ηρεμεί σιγά σιγά.
Εσείς πείτε μου τι πιστεύετε ότι είναι το πιο ασφαλές και σωστό πράγμα να κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση, άπαξ και βρέθηκε σε μια τέτοια περίπτωση. Σε μια συγκεκριμένη πόλη είχαν τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που είχαν φτάσει να κάνουν town meeting συγκεκριμένα για αυτή την υπόθεση, στο οποίο meeting ένας άντρας σηκώθηκε και φώναξε στην αστυνομία λέγοντάς τους ότι προφανώς κάτι τους κρύβουνε, γιατί πώς γίνεται ένας άντρας να μπαίνει στο σπίτι ενός άλλου άντρα και να του βιάζει τη γυναίκα, ότι αυτός ο άντρας δεν θα το άφηνε να συμβεί αυτό πολύ απλά. Λίγους μήνες μετά λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άντρας έγινε το θύμα αυτού του βιαστή, μπήκε σπίτι του, του βίασε τη γυναίκα. Πού πάει να πει ότι ο βιαστής ήταν στο συγκεκριμένο meeting της πόλης, που με τη σειρά του έκανε τους πάντες με φρίκι να κοιτάνε ένα-ένα τα πρόσωπα στη φωτογραφία που τραβήχτηκε σε αυτό το meeting, και φαίνονται όσοι ήταν παρόντες. Είχαμε για 40 χρόνια τον δολοφόνο σε φωτογραφία και δεν ξέραμε ποιος στο μπου. Στην συνέχεια και γενικά, ο δράστης μας ήταν λίγο λες και ήταν on tour. Χτύπαγε για ένα συγκεκριμένο διάστημα μια συγκεκριμένη περιοχή και μετά πήγαινε αλλού. Τη συνέχεια λοιπόν μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια, όπου και συνέχισε να κάνει ό,τι κάνει, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον φρόντιζε να μην αφήνει μάρτυρες. Sorry, το background ενδέχεται να άλλαξε λίγο γιατί ζεστάθηκε η κάμερά μου. Αυτή ζεστάθηκε. Εγώ με τους 30 βαθμούς που έχουμε έξω, όχι. Σύνολο σκότωσε 12 άτομα. Εγώ δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του κάθε εγκλήματος γιατί είναι πάρα πολλά εγκλήματα και γιατί άμα είναι να το κάνω αυτό θα είμαστε εδώ μέχρι μεθαύριο. Θα αφήσω όμως πάρα πολλές πηγές από κάτω, όπως πάντα, μεταξύ αυτών των πηγών και το βιβλίο που έγραψε η Μισελ, η γυναίκα που σας είπα ότι τον βάφτισε, Golden State Killer, είχε μία έτσι αιμονή με το να τον πιάσει, οπότε έγραψε και ένα βιβλίο, γι' αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε να το διαβάσετε, το προτείνω. Και που λέτε δεν ξέραμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος για 40 fucking χρόνια, μέχρι που μία εβδομάδα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τον έπιασε. Βλέπετε, στα χρόνια που δρούσε, είχε κάνει ένα μικρό λάθος και είχαν το DNA του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος εγκληματίας είναι ο λόγος που πέρασε ο νόμος στην Αμερική. Κάθε άνθρωπος που τον πιάνουν για κάθε είδους μικρό ή μεγάλο έγκλημα πρέπει να δίνει ένα δείγμα DNA στην αστυνομία. Και φέτος βρήκαν το DNA κάποιου μακρινού συγγενή του σε κάποιο DNA site. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού το βρήκανε και γιατί ψάξαν εκεί. Έχω καταλάβει τη διαδικασία με την οποία το βρήκανε. Φτιάχνοντας ολόκληρα γενεολογικά δέντρα, βρήκαν τον άνθρωπο που το DNA του ταιριάζει και μοιάζει 100% με το DNA του δολοφόνου, και είναι αυτός εδώ ο τύπος. Το DNA του είναι 100% match και ταιριάζουν και κάποιες μικρές λεπτομέρειες της υπόθεσης, τις οποίες θα σας πω αμέσως. Τον λένε Joseph DeAngelo, by the way. Είναι πρώην αστυνομικός, το οποίο εξηγεί πώς μπορούσε να ξεφεύγει από την αστυνομία τόσα χρόνια. Μάλιστα, τα χρόνια που δρούσε, οι αστυνομικοί έλεγαν πως έχουν την εντύπωση πως ξέρει όλες τις μικρές διαδικασίες και τα βήματα που θα ακολουθήσουν οι αστυνομικοί και η αστυνομία για να τον πιάσουν και γι' αυτό τα αποφεύγει τόσο μαεστρικά. Τον είχαν διώξει από την αστυνομία γιατί τον είχαν πιάσει να κλέβει σε ένα κατάστημα αποθητικό σκύλων και ένα σφυρί. Το οποίο επίσης βγάζει νόημα γιατί αν είναι να πάρει αυτά τα πράγματα που ξεκάθαρα θα χρειαστεί στα εγκλήματά του, δεν θέλει να υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι αυτός που τα αγόρασε για να μην φέρουν αυτές οι αποδείξεις στους αστυνομικούς στην πόρτα του. Και σήμερα διάβασα και κάποιες συνεντεύξεις από παλιούς ανθρώπους με τους οποίους δούλευε στην αστυνομία και όλοι λένε ότι ήταν απόμακρος, όλοι λένε ότι ήταν μόνιμα σοβαρός, όλοι λέγανε ότι ήταν πολύ πιο έξυπνος από όλους τους υπόλοιπους και ξεκάθαρα over-educated για να βρίσκεται στη θέση στην οποία βρισκόταν και ήξερε όλες τις μικρές λεπτομέρειες και όλους τους μικρούς κανόνες της αστυνομίας. Και όλοι ομόφωνα είπαν ότι ξεκάθαρα φαινόταν ότι ήταν αστυνομικός καθαρά για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το πεις τώρα που ξέρεις πλέον την αλήθεια. Το σημαντικό είναι το αν πραγματικά θα το λέγανε τότε, χωρίς να ξέρουν την συνέχεια, ας πούμε, της ιστορίας. Αυτά για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είμαι λίγο σοκαρισμένη, να σας πω την αλήθεια. Δεν μου δόθηκε και δεν μου βγήκε εύκολα αυτό το επεισόδιο. Δεν το έγραψα έτσι όπως τα άλλα τρία. Δεν μπορούσα να βάλω στοιχεία χιούμορ μέσα σε όλο αυτό, γιατί με τάραξε αρκετά. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι πάρα πολύ σημαντικά και ούτε που μπορώ να φανταστώ πώς νιώθουν αυτές τις μέρες τα θύματα του. Και τέλος, δεν μοιάζει λίγο με ψάρι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.